Μπίμπας, οικοδομικές εργασίες, Ανάκιν Σόρν. Βρισκόμαστε στην περιοχή Νεοκοσματικής. Εδώ θα δείξουμε ένα μικρό απόσπασμα βίντεο πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε την παλιά μας ντουζίρα που βρίσκεται από πορσελάνη σε μια καινούργια κτιστή ντουζίρα. Εδώ έχουμε ξεκινήσει το πρώτο μας βήμα. Έχουμε σπάσει όλο το παλιό κτίσιμο που είναι από κάτω από την ντουζίρα προσεκτικά. Η ντουζίρα είναι από παλιά τοποθετημένη, είναι από πορσελάνη και μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα υγρασία. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να αλλάξουμε και τη σωλήνα αλλά και το πατωσίφωνο που είναι παλιά τοποθετημένο, όπως θα φαίνεται και στη συνέχεια στο υπόλοιπο μας βίντεο. Ευχαριστώ. Εδώ βρισκόμαστε στο δεύτερο μας βήμα. Έχουμε σπάσει όλη την ντουζίρα. Φαίνεται η παλιά σωλήνα μαζί με τη βαλβίδα που ήταν από κάτω συνδεμένο στη παλιά μας ντουζίρα. Το λάστιχο ήταν καταστραμμένο, η σωλήνα από κάτω ήταν τρύπια και φαίνεται ότι είχαμε σοβαρό πρόβλημα υγρασίας που μας είχε δημιουργήσει και στον από κάτω όροφο. Θα ακολουθήσουμε το υπόλοιπο στη συνέχεια το βίντεο. Εδώ όπως βλέπουμε στο βίντεο έχουμε κατεργήσει την παλιά μας βαλβίδα μαζί με τη σωλήνα Φι40 από μολύβι και έχουμε ακόμα μία άλλη σωλήνα από μολύβι Φι63 που και τα δύο μαζί κατελήγωνε στην αποχύτευση Φι100 στον εξωτερικό μας χώρο. Εμείς θα πρέπει να το αντικαταστήσουμε με υλικό PVC και το κεντρικό μας πατωσίφωνο αλλά και τη σωλήνα για να μην έχουμε άλλο πρόβλημα υγρασίας. Ευχαριστώ. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, έχουμε καθαρίσει όλα τα μπάζα, έχουμε τελειώσει με τα σκαψίματα και παίρνουμε τα μέτρα μας που θα αντικαταστήσουμε το παλιό μας πατωσίφωνο μαζί με ένα ποτήρι που πρέπει να αφήσουμε Φι100 για την ντουζίρα μας. Θα πρέπει να αντικαταστήσουμε όλες τις σωλήνες από την αρχή με PVC υλικό και το πατωσίφωνο και το ποτήρι, επίσης και την γραμμή και θα καταλήγουν εδώ που δείχνουμε το χέρι ακριβώς στην παλιά μας αποχύτευση που κατελήγει σε Φι100. Εδώ όπως βλέπουμε έχουμε τελειώσει με τα υδραυλικά, δηλαδή έχουμε τοποθετήσει όλες τις καινούργιες μας σωλήνες σε PVC υλικό. Φαίνεται ότι έχουμε βάλει ένα ποτήρι για να μαζέψουμε τα νερά της ντουζίρας στο εσωτερικό χώρο, δηλαδή ένα ποτήρι Φι100, η οποία κατελήγονται στην κεντρική μας σωλήνα Φι50 και ένα πατωσίφωνο επίσης που μας μαζεύει τα νερά στο δάπεδο του μπάνιου και κατελήγουν στην παλιά αποχύτευση η οποία βρίσκεται στον φωτογωγό σε Φι100. Το υπόλοιπο της εργασίας θα το ακολουθήσουμε στη συνέχεια. Εδώ όπως βλέπουμε έχουμε τελειώσει με τις σωλήνες, έχουμε στρώσει την τσιμεντογωνία μας με μια πολύ καλή κλίση προς το σιφόνι Φι100 μέσα στην ντουζίρα. Έχουμε κτίσει και ένα τουβλάκι σε ύψος 10 με 12 πόντους να είναι έτοιμο για να μπορούμε να κτίσουμε και το πλακάκι, να το φορέσουμε μάλλον με το πλακάκι. Και θα πρέπει να περιμένουμε να στεγνώσει η λάσπη καλά για να μπορούμε να βάλουμε ένα μονωτικό υλικό πριν τοποθετήσουμε τα πλακάκια μας. Εδώ όπως φαίνεται και στο βίντεο το λευκό είναι ένα αμμονιωτικό υλικό εφόσον έχει στεγνώσει η λάσπη, δηλαδή η τσιμεντογωνία μας, έχουν περάσει ένα αμμονιωτικό υλικό πριν την τοποθέτηση που πρέπει να κάνουμε τα καινούργια μας πλακάκια. Εδώ όπως φαίνεται έχουμε τελειώσει την τοποθέτηση πλακιδιών. Καθαρίζουμε προσεκτικά τους αρμούς από τις κόλλες και τα απολύματα που έχουμε κάνει και σχεδόν έχουμε φτάσει στο τελευταίο μας στάδιο να καθαρίζουμε εφόσον έχουν στεγνώσει πολύ καλά τα πλακάκια που εδώ βρισκόμαστε μετά από 12 ώρες με το ξεκίνημα από όλες τις εργασίες που έχουμε ξεκινήσει εδώ.
και είμαστε έτοιμοι για να κλείσουμε τους αρμούς με ένα ακριλικό στόκο. Το υπόλοιπο το βίντεο θα το ακολουθήσουμε στη συνέχεια. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, οι εργασίες μας έχουν τελειώσει κομπλέ. Είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε την ντουζιέρα μας προς τον διοκτήτη. Δηλαδή, η ντουζιέρα είναι έτοιμη προς κρίση. Μπίπας, οικοδομικές εργασίες, ανακαίνιση χώρων. Μπορείτε να μας βρείτε και στην προσωπική μας σελίδα του Facebook www.facebook.shopbipathens. Σας ευχαριστώ πολύ.